και από τον Πειραιά. Από το λιμάνι πάμε στο κέντρο τη πόλη. Στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, στην Αθήνα. Κύριο Νίκο Αβραμίδη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Με το συνδυασμό του κύριου Κώστα Μπακογιάννη. Αθήνα ψηλά. Πολύ σωστά. Πρώην αντιδήμαρχο και με μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση. Γεια σα, κύριε Αβραμίδη. Καλώ μα ήρθατε. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή πορεία έτσι, στην εκπομπή σα και στο κανάλι. Και εμεί να σα ευχαριστήσουμε για την παρουσία σα εδώ και να σα ρωτήσουμε τι είναι αυτό το καινούργιο που θα φέρετε. Δηλαδή, επί πάρα πολλά χρόνια, α, ευρύτερα η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, η εκλεκτή μάλλον τη παράταξη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονταν στην ηγεσία του Δήμου Αθηναίων. Τι ξεχωριστό προσδοκάτε μετά και την, και το, και την παρένθεση την πολιτική τη οκταετία του κ. Καμίνη. Ε, μεγάλη παρένθεση. Μεγάλη παρένθεση, αυτό λέω. Μεγάλη ε, σε σχέση με αυτό που ήταν πριν, παρένθεση είναι η οκταετία, είναι αλήθεια. Τι προσδοκάτε να φέρετε, τι καινούριο προσδοκάτε μάλλον να φέρετε στην καθημερινότητα των Αθηναίων και τι να διορθώσετε από αυτά που δεν σα άρεσαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Κύριε Φουσκή, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη μα είναι η καθημερινότητα. Τα εννιά χρόνια δημαρχία του κύριου Καμίνη, και ειδικά τη δεύτερη θητεία, η πόλη Αθήνα γίνει φλόξενη. Mm -hmm. Και μιλάω για πλάτα αυτά τα καθημερινά, τα πολύ μικρά, τα οποία είναι μεγάλη εικόνα όμω. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η καθαριότητα, είναι ο ηλεκτροφωτισμό, είναι το πράσινο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και δυστυχώ η πόλη εδώ και 3,5 4 τρισήμιση-τέσ δεν έκανε τίποτα καλό ο κ. Καμίνη. Σα αφήνει παρακαταθήκη θετική σε κάποιο τομέα. Κοιτάξτε, δεν είναι καλό να μηδενίζει τα πάντα. Στην πρώτη θητεία μπορεί να σα πω ότι κάποια πράγματα ίσω σημάζεψε λίγο τα οικονομικά. Δεν το λέτε και λίγο. Αρκετά θα σημάζεψε τα οικονομικά. Αν σκεφτεί κανεί τι παρέλαβε ένα χρεοκοπημένο Δήμο, θα Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θα σπατάλει. Θα σα πω λοιπόν ότι την πρώτη θητεία του προσπάθησε να να συμμαζέψει τα οικονομικά. Πριν 1,5 χρόνο όμω, δεν ξέρω πήρε 50 εκατομμύρια δάνειο. Είναι κάποιε ειδήσει που προφανώ δεν έχουν γίνει mm -hmm. προ τα έξω και δυστυχώ χρέωσε τι επόμενε διοικήσει για τα επόμενα 20 χρόνια. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κάποιο έργο. Το ζήτημα είναι ότι η καθημερινότητα αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το λέμε εμεί, το λένε οι Αθηναίοι καθημερινά. Και οι έρευνε που έχουν γίνει αναφορικά με την Αθήνα επικεντρώνονται και στο κομμάτι τη ασφάλεια. Οι πολίτε κάνουν λόγο για αγωνιέ που πραγματικά μόλι σκοτεινιάσει φοβούνται να βγουν στου δρόμου. Να συμφωνήσουμε απόλυτα το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι το θέμα τη ασφαλεία. Προφανώ και ο Δήμο δεν άπτεται απευθεία των αρμοδιοτήτων του, είναι, είναι θέμα συνεργασία Δήμου και κυβέρνηση. Η προηγούμενη δημοτική αρχή περιορίστηκε στο να καταγγέλει κυρίω τι κυβερνήσει και του ε, υπουργού. Ο κ. Μπαγκογιάννη προτείνει τη δημιουργία ενό συντονιστικού κέντρου, στο οποίο θα μετέχει ο Δήμαρχο ή ο αρμόδιο αντιδήμαρχο που θα έχει το συγκεκριμένο αντικείμενο, και θα συναποφασίζει μαζί με τον Υπουργό ή με κάποιου άλλου υπηρεσιακού παράγοντε για την πορεία τη πόλη. Υπάρχει τεράστιο θέμα και με την αστυνομία και την ασφάλεια. Υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να σα πει κάποιο και επικριτικά, μια και λέτε για την αστυνομία, ότι τη δημοτική αστυνομία την είχε καταργήσει ο κ. Μητσοτάκης, ω Υπουργό Μεταρρυθμιστική Προστασία τότε. Mm. Δικητική μεταρρύθμιση. Το 2010 και τώρα. Και ένα πολύ δυνατό χαρτί από του Δήμου, το αφαίρεσε ο σημερινό πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε, με το θέμα τη κινητικότητα, τότε δεν είχε καταρχήσει η δημοτική αστυνομία, υπήρξε κινητικότητα. Αφαίρεσε έχει... του. Ναι, είχαν περιοριστεί ο αριθμό. Ήδη νομίζω ότι η ενημέρωση που έχουμε από την παρούσα δημοτική αρχή ότι πιστεύουν άλλοι 100 δημοτικοί αστυνομικοί. Θα είναι περίπου δύναμη στην Αθήνα γύρω στου 500. Το ζητούμενο είναι ο Παπαδόπουλο, λένε, τι κάνει με αυτού του ανθρώπου. Τι Θα σα πω ότι παλιότερα υπήρχαν μεικτά συνεργεία τη Δημοτική Αστυνομία με την Ελληνική Αστυνομία, τα οποία είχαν αποτέλεσμα. Mm -hmm. Τουλάχιστον mm ό,τι αφορά το παρεμπόριο. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Είναι κάτι που. με τι κλήσει. Ναι. Ε, με ε, το ε, παρκάρισμα. Ναι. 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 Εντάξει, και ήταν και αδύνατο και βάσει του αριθμού των δημοτικών αστυνομικών, αλλά και του εξοπλισμού, του ανύπαρκτου σχεδόν με τον οποίο λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια, mm -hmm. να πατάξουν την εγκληματικότητα στην Αθήνα η Δημοτική Αστυνομική. Ναι, δεν είναι αρμοδιότητα. Προφανώ. Το θέμα του παρεμπορίου είναι σημαντικό όμω. Έχετε πει για τον μεγάλο περίπατο, ο κ. Ο Γιάννης επικεντρώνει την, α, την πολιτική του στρατηγική και την πολιτική του ρητορική εν ώψη των εκλογών τη Κυριακή στο μεγάλο περίπατο τη Αθήνα. Mm. Και αυτό που θέλω να σα ρωτήσω εγώ είναι: οκ, okay, καλέ εντό εισαγωγικών περιοχέ τη Αθήνα, το κολονάκι, το κέντρο, το σύνταγμα, που οφείλουμε να τι προσέξουμε, διότι είναι και η βιτρίνα μα και στου τουρίστε. Mm. Σε αυτό τον περίπατο θα συμπεριλαμβάνεται η Κυψέλη, θα συμπεριλαμβάνεται ο Άγιο Παντελεήμονα, θα συμπεριλαμβάνονται τα σεπόλια, θα συμπεριλαμβάνονται οι περιοχέ. Που αποτελούν, ξέρετε, παλιότερα ήταν η κινητήριο δύναμη ολόκληρη πρωτεύουσα περιοχή αυτέ και τώρα έχουν περιέλθει σε μια απαξίωση. Θα είναι στον περίπατο, με την ευρύτερη έννοια, στο το το καταλαβαίνετε. Σα το λέω λίγο μεταφορικά. Προφανώ. Προφανώς. Ο περίπατο ε, που έχουμε εξαγγείλει και είναι ένα κοστολογημένο έργο και υπάρχει και μια μελέτη, ήδη ε, φτάνει μέχρι το, το Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή είναι η προέκταση από την Πανεπιστημίου 3 Σεπτεμβρίου. Προφανώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ξεχάσω μια γειτονιά που είναι τα Εξάρχεια, Σωστά, πολύ σωστά. Που είναι και η γειτονιά μου για 22 χρόνια. Κεφάλαιο. Είναι ένα, ένα, ένα θέμα μόνο του. Προφανώ και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά έργα, και Φωσκευτικέ γειτονιέ. Η Αθήνα δεν είναι μόνο το κέντρο τη πόλη. Το κέντρο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί είναι ο τουρισμό κτλ. Παρότι πλέον χτίζονται ξενοδοχεία και σε πάρα πολλέ γειτονιέ. Yeah. Στην Κυψέλη, παραδείγματο χάρη, είναι στα σκαριά τουλάχιστον 4-5 ξενοδοχειακέ μονάδε. Σημαίνει δηλαδή ότι η Αθήνα είναι τουριστικό προορισμό και αρχίζει ο κόσμο ο τουρίστα να μαθαίνει και τι γειτονίε τη Αθήνα. Τώρα, η αναλογία πράσινου σε σχέση με την έκταση τη πόλη είναι από τι πλέον μικρέ τη Ευρώπη. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει. Προφανώ και μπορεί να αλλάξει. Κοιτάξτε, καταρχήν μπορούμε να αξιοποιήσουμε του ήδη υπάρχοντε χώρου πρασίνου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι παρατημένοι. Ε, έχουμε προτείνει τα, τα πάρκα γειτονιά, τα οποία είναι χώροι που θα μπορέσουμε είτε σε κάποια καταλημμένα σπίτια, σε κάποια κόπεδα και με τη βοήθεια πάντα τη γειτονιά και των κατοίκων και τη περιοχή να μπορέσουμε να φτέψουμε κάτι να, μπορέσουμε να... και πρέπει να συμμετέχουν βέβαια και οι δημότε όλα αυτά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αφήνω σχέση αρμύς. να δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόβλημα. Συμφωνούμε απόλυτα. Νίκο Αβραμίδη, υποψήφιο του συνδυασμού Αθήνα Ψηλά του Κώστα Παγκογιάννη. Καλή επιτυχία κύριε Αβραμίδη. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα.